μας ειδοποίησαν το πρωί ότι έχουν παρουσιαστεί πετρελοειδοί έναντι του ΕΚΟ, του σκάφου στο Καρνάζιο, και αμέσως ειδοποιήσαμε το κεντρικό λιμενασίο και βάλαμε σε εφαρμογή το ισχύον σχέδιο ασφάλειας αντιρρήπανσης, το οποίο εκτελέσαμε με επιτυχία, απλώσαμε το φράγμα με την εταιρεία που έχει συμβληθεί ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου. Παρασταθήκανε όλες οι αρχές και έγινε η αντιρρήπανση με επιτυχία. Αντιμετωπίστηκε πλήρως με επιτυχία. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένα περιστατικό αντιμετώπισης θαλάσσιας ρήπανσης. Και όπως και θα δείτε και τώρα, πραγματοποιείται ήδη. Ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου πρέπει να είναι έτοιμος σε αυτά τα γεγονότα, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει εκροή πετρελοειδών και να είναι άμεσα, να έχει ήδη έτοιμες όλες τις υπηρεσίες για να μπορεί να προβεί στην αντιμετώπιση άμεσα και να καθαρίσει το λιμάνι. Επομένως, ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου, για να τονίσω άλλη μια φορά, είναι ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά θέματα, και αυτό αποδεικνύεται ότι ήδη το λιμάνι του Ηρακλείου προβαίνει σε ενέργειες και δραστηριότητες και έχει καθιερωθεί ως πράσινο λιμάνι, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά με τις πράξεις μας και με τις δραστηριότητές μας. Και ποιοι συμμετέχουν εδώ να μας πείτε? Είναι η λιμενική υπηρεσία, συμμετέχει η λιμενική υπηρεσία και όλες οι υπηρεσίες του λιμένου Ηρακλείου, πυροσβεστική, ό,τι ΚΑΒ, και επίσης η εταιρεία η οποία συνεργάζεται για τη ρήπανση του λιμένου Ηρακλείου, και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας και πάντα είναι άμεσα διαθέσιμοι για να πραγματοποιούμε τέτοια αντιμετώπιση.